Να σας πω ότι είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο Εργασίας, στην Κουτατζηδάκη. Ήταν η πρώτη επίσκεψη που επέλεξε να κάνει ο Πρωθυπουργός. Εκεί βεβαίως περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει με τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Διότι πάνε πάλι τώρα στα δικαστήρια. Δύο πράγματα περίμενες εκεί. Τα αναδρομικά και τις εκκρεμείς συντάξεις. Τη δέσμευση για την περαίωσή τους. Ακριβώς. Για την καθάρισή τους. Λοιπόν, είδαμε ότι δεν μίλησε καθόλου για αναδρομικά, ούτε για αυτούς που έχουν να πάρουν από τα 30 έτη και πλέον, που την περιμέναμε μήνα-μήνα, αν θυμάστε, επί εποχής Βρούτση, να πάρουν τα χρήματά τους και τώρα πάει για το Μάρτιο και θα δούμε πότε. Ούτε βέβαια για το γεγονός ότι ενώ η απόφαση του δικαστηρίου έλεγε ότι θα πάρουν συνολικά αναδρομικά για το 11μηνο και για τα δώρα και για τα επιδόματα και για τις επικουρικές μάλλον και για τις κύριες συντάξεις. Τελικώς δεν πήραν. Πήραν μόνο για τις κύριες συντάξεις. Ναι. Ούτε γι' αυτό έγινε κουβέντα από τον Πρωθυπουργό, γιατί τώρα είναι στα δικαστήρια οι συνταξιούχοι και πάλι. Γι' αυτό δεν είναι. Εν τούτης όμως όρισε έναν project manager, έναν κεντρικό. Μάλλον θα οριστεί αυτή την εβδομάδα, πληροφορούμε, ένα κεντρικό πρόσωπο το οποίο θα συντονίζει όλη αυτή την επιχείρηση. Και θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα που έχουν αναδειχθεί, θα τα σχολιάσουμε και τον καθηγητή, ότι αν ένας άνθρωπος θα φέρει την άνοιξη με τις εκκρεμείς συντάξεις. Δηλαδή, κύριε Μητρόπουλε, τι δουλειά θα έχει τώρα, ποια θα είναι η αποστολή του project manager για τις 300.000 εκκρεμείς συντάξεις? Κύριε Παυρόπουλε, είναι καλό και θετικό που ο κύριος Πρωθυπουργός επελήφθη του μεγαλύτερου ζητήματος του ασφαλιστικού συστήματος. Εκκρεμούν 342.000 κάθε είδους συντάξεις, ετήσεις, κυρίων επικουρικών και εφάπαξ. Δεν υπολογίζουμε τα μερίσματα που και αυτές είναι συνταξιοδικές παροχές των στρατιωτικών και των δημοσίων υπαλλήλων. Και η κυβέρνηση αναμένει άλλες, κατά τις δικές μας εκτιμήσεις, εν ΥΠΕΚ, 200 με 200.000 καινούργιες ετήσεις, λόγω του ότι το 2021, το τελευταίο μεταβατικό έτος, θα οδηγήσει τις Ελληνίδες κυρίως ασφαλισμένες, αλλά άντρες και γυναίκες, επειδή καταργούνται οι πρόορες συνταξιότησης. Τώρα, το τι σημαίνει η εγκατάσταση του ιδιώτη κοντά στο διοικητή του ΕΦΚΑ, για τον οποίο ο προηγούμενος υπουργός και στη δική σας εκπομπή επέρετο για τη δουλειά του, είναι ένα ζήτημα. Το θέμα είναι ότι είναι η τραγωδία του σύγχρονου ασφαλιστικού συστήματος το να εκκρεμούν τόσες πολλές και για τόσο πολύ χρόνο οι συντάξεις οι ανεκαθάριστες. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Δεν έχω καταλάβει γιατί χρειαζόμαστε project manager και αν τον χρειαζόμασταν, γιατί δεν είχε μπει ακόμη. Αλλά... Και κυρία Κουτροκόη, με τόσες χιλιάδες υπαλλήλους εξειδικευμένους, με τον προηγούμενο υπουργό να διαβεβαιώνει ότι είμαστε στο παραπέντε της τελικής εκαθάρισης, είναι ζήτημα. Αλλά παραμένει το γεγονός ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επελήφθη, επεσκέφτη, δεσμεύτηκε και είπε ότι θα καθαρίσει. Είναι μεγάλο στοίχημα. Τώρα ο Βρούτσης είχε ανεβάσει ψηλά τον πύχη. Έτσι. Πιθανότατα γνωρίζοντας ότι θα αποχωρήσει, τον ανέβασε ψηλά τον πύχη. Είπε ότι εγώ δεσμεύομαι για εκαθάριση των εκκρεμών συντάξεων. Είναι ένα στόχος ο οποίος είναι άπιαστος, λέτε εσείς που ξέρετε καλά το σύστημα. Ακόμη και να δουλέψουν, να πέσουν με τα μούτρα πάνω. Να δουλέψουν οι συνταξιούχοι. Να δουλέψουν οι υπερορίες υπάλληλοι. 300.000 συντάξεις δεν εκαθαρίζονται. Και επίσης δεν είναι 300 μόνο. Είναι και οι νέες αιτήσεις αξιοδότησης. Οι οποίες για φέτος υπολογίζονται 200.000 περίπου για το 2021. Λοιπόν, τώρα τι συζητάμε, ρε παιδιά, δεν γίνονται. Εμπλέκονται πολλοί νόμοι. Είναι ο επανυπολογισμός. Διαβάσαμε όλοι τα πρωτοσέλιδα της προηγούμενης εβδομάδας ότι γίνονται και λανθασμένοι επανυπολογισμοί. Στον Άθεια, παράδειγμα, όλοι βρεθήκανε με μειωμένες συντάξεις μετά τον επανυπολογισμό. Γιατί λέει. Λάβανε υπόψη άλλη μισθολογική βάση. Υπ' αυτή την έννοια, επαναλαμβάνω ότι είναι θετικό, αλλά λίγο μας ανησυχεί. Κυρία Αλέξη, μου να σε ρωτήσω κάτι, κυρία καθηγητά μου. Αν έχω διαδοχική ασφάλιση, γιατί πρέπει να πηγαίνω να αναζητώ τα ένσημά μου σε τρία διαφορετικά ταμεία και δεν είναι σε χρόνια. Μια κεντρική δεξαμενή, ώστε να εκαθαρίζεται η ευλογημένη, να την παίρνω για τα γυρατιά μου και να έχω την ησυχία μου. Παραμένω παράκλητος και όμοιρος του συστήματος. Το θέμα δεν είναι αντιμετωπίσιμο. Έπρεπε ο κύριος Πρωθυπουργός να πει όλοι που αναμένουν σύνταξη παίρνουν το 80% ως προσωρινή. Και εμείς θα βλέπουμε μετά. Δηλαδή, ο κόσμος με 3 και 4 και 5 χρόνια καθυστέρηση πρέπει να πάρει, όπως προχτές ο κύριος Υπουργός, εσάς ο προηγούμενος, είπε ανέβασα τις προσωρινές, τις παλιές, στο 80%. Άρα, τι έπρεπε να πει ο κύριος Υπουργός? Όλες οι εκκρεμούσες
Συγγνώμη. Πόσα χρόνια να ζει ο άλλος με την προσωρινή σύνταξη, κύριε Μητρόπουλε? 80% όλοι παίρνουν αυτό. Άρα να πάρουν το 80%. Γιατί δεν παίρνουν τίποτα, κύριε Μητρόπουλε. Δεν παίρνουν τίποτα. Ναι, αλλά δεν και το 80% γενικότερα. Το 1 τρίτο μόνο των ασφαλισμένων των συνταξιούχων σήμερα παίρνουν την προσωρινή σύνταξη. Και οι υπόλοιποι αναμένουν. Η οποία έχει και όσοι έχουν διαδοχή. Περίπου το 80%. Και αυτό που είπε ο κύριος Παυλόπουλος, όσοι έχουν διαδοχική δεν παίρνουν προσωρινή. Όσοι αναγνωρίζουν πλασματικά χρόνια, κυρίως γυναίκες, δεν παίρνουν. Όσοι έχουν κομμάτι στο εξωτερικό, δεν παίρνουν. Άρα λοιπόν έτσι μπορεί το θέμα να αντιμετωπιστεί και ύστερα στα βρουν. Ξέρετε τι παίρνουν? Παίρνουν τηλέφωνο στον ΕΦΚΑ και δεν το σηκώνει κανείς. Αυτό παίρνουν. Παίρνουν, παρακαλάνε, αγωνιούν, ρωτάνε. Αλλά τις περισσότερες φορές δεν απαντάει το τηλέφωνο γιατί έχουν άλλες δουλειές. Πάντως μια εφημερίδα σήμερα έχει την πληροφορία ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται, κύριε Παυλόπουλε, να δώσει σε όλους το 11μηνο. Και όπως ξέρετε και έχουμε εξηγήσει και ο κύριος Φερμετίτης για πολλές φορές, ότι η κυβέρνηση την προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, άθελά της, επειδή λάθαν δεν ερμήνευσε την απόφαση, απέκλεισε όλους τους χαμηλοσυνταξίου. Δεν πήραν αναδρομικά 11μήνου όσοι είχαν 700 ευρώ σύνταξη και κάτω. Και απέκλεισε πολλούς. Εμείς που χειριστήκαμε και κερδίσαμε το 11μήνο στο Συμβούλιο Επικρατείας, είπαμε στην κυβέρνηση δώστε το σε όλους. Δεν έπρεπε να αποκλείσετε αυτούς που χάσανε από το ΣΥΡΙΖΑ το ΕΚΑΣ. Ναι. Δεν έπρεπε να αποκλείσετε τους χαμηλοσυνταξιούχους.